Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενέκρινε πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων αφού ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ είναι πελώρια και αδιάλειπτη επί δεκαετίες. Το γαλλικό πρακτορείο ρίχνει φως σε αυτή τη συνεργασία την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει όλο ένα μεγαλύτερη πίεση από πολλές πλευρές να θέσει όρους στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας, ώστε να εξασφαλίσει πώς θα αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας την ώρα που ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει μισό χρόνο την Κυριακή. Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα Χαμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημοσιοποιήσει δύο πωλήσεις που έγιναν με τη λεγόμενη κατεπίγουσα διαδικασία στον σύμμαχό τους. Η οδός αυτή επιτρέπει άμεσες παραδόσεις, παρακάπτοντας τη συνθήκη διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης διάρκειας 30 ημερών στο Κογκρέσο. Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση έναντι 106 εκατομμυρίων δολαρίων 13.981 οβίδων 120 χιλιοστών. Πρόκειται για πυρομαχικά προοριζόμενα κυρίως για τα άρματα μάχης Μερκάβα που αναπτύχθηκαν στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των χερσαίων επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας από τα τέλη Οκτωβρίου. Στα τέλη Δεκεμβρίου εγκρίθηκε δεύτερη κατεπίγουσα πώληση από την κυβέρνηση του Προέδρου Μπάιντεν. Επρόκειτο για 57.000 οβίδες 155 χιλιοστών και συναφή εξοπλισμό με αξία συνολικά 147,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντλήθηκαν από τα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Οι πωλήσεις όπλων με αξία που ξεπερνά συγκεκριμένο όριο είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου να ανακοινώνονται στη ΣΥΠΑ, κάτι όμως που δεν ισχύει για μικρότερης αξίας τέτοιες συναλλαγές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, έχουν εγκριθεί πάνω από 100 πωλήσεις στο Ισραήλ που δεν δημοσιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Πολλές αφορούσαν πυρομαχικά για το πυροβολικό. Οι επίγουσες πωλήσεις στο Ισραήλ προστίθενται στη σταθερή για δεκαετίες και δωρεάν βοηθεία των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν στο πιο στενό σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή, μέρος των πιο σύγχρονων οπλικών συστημάτων τους. Από ιδρύσεώς του το 1948, η Ουάσιγκτον χρηματοδότησε με κάπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια το Ισραήλ κατά επίσημους αριθμούς. Το ποσό αυτό ισούται με 300 δις δολάρια αν αναπροσαρμοστεί για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός. Στη ΣΥΠΑ και σε άλλες χώρες πολλές φωνές εκφράζουν όλο ένα εντονότερη ανησυχία για τον τρομακτικά βαρύ απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων κατά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.